Καλημέρα για άλλη μια Δευτέρα. Είμαι ο Βασίλης ο Μουρατίδης. Ιωάννα Κορώση. Είμαστε εδώ στο κατάστημα του Grandma Sud στην Καλαμαριά. Σήμερα θα κάνουμε, είπαμε, συνταγές με ζυμαρικά. Πένες αραμπιάτα. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο πένες, μανιτάρια πορτσίνι. Αν δεν βρείτε μανιτάρια πορτσίνι, μπορούμε να βάλουμε ή πορτομπέλο ή τα λευκά τα σαμπινιόν ντε Παρί. Μισό κρεμμυδάκι ξερό ψιλοκομμένο. Μία κονσέρβα ντομάτα κοκασέ. Λίγο ταμπάσκο. Αλάτι, πιπεράκι, εννοείται ελαιόλαδο. Λευκό κρασί το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να σβήσουμε τη σάλτσα μας. Μισή σκελίδα σκόρδο. Δύο πράσινες περιές. Κάπαρι και ελιές σε φέτες. Λοιπόν, έχει πάρει βράση το νερό. Εννοείται το έχουμε βάλει από πριν. Προσθέτουμε αρκετό αλάτι. Λίγο ελαιόλαδο και ρίχνουμε τις πένες. Αναλόγως φυσικά πόσο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Έλα, Γιάννα μου. Μέχρι να βράσουν τα μακαρόνια, εμείς θα κάνουμε τη συνταγή. Θα ανάβουμε εδώ τώρα το μάτι. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε συγχρόνως, μας έχουν κολλήσει. Έχει κάψει σχεδόν το λαράκι μας. Θα βάλουμε λίγο κρεμμυδάκι. Ωραία, αρχίζει μαλακώνει το κρεμμυδάκι. Θα χρειαστεί λίγο ακόμα λάδι. Θα προσθέσουμε τα μανιτάρια, συγγνώμη, και τις πιπεριές μας. Και το σκορδάκι μας. Τώρα εδώ έχουμε τις μπερίτσες, τις οποίες αυτές καίνε πάρα πολύ. Θα δοκιμάσουμε λίγο και μια πένα, να δούμε αν είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη, κρατάει. Θα τις βγάλει εδώ τώρα η Ιωάννα προσεκτικά. Σε αυτό το σημείο έχουν μαλακώσει τα λαχανικά μας. Θα προσθέσουμε τον πελτέ. Σβήνουμε με λευκό κρασάκι εμείς στη συνταγή μας. Ενώ έχουμε ψήσει καλά και την ντομάτα. Λοιπόν, έχει κρυώσει, βλέπουμε. Έχει σουρώσει μάλλον η Ιωάννα τα ζυμαρικά. Τα έχει ελαφρώς κρυώσει ίσα-ίσα να σταματήσει το βρασμό. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Θα βάλουμε λίγο από το βασιλικό. Μπορούμε να βάλουμε μια σκελίδα σκόρδο 2. Να τα καλύψουμε με ζελοφάν και να τα αφήσουμε να τραβήξουν το άρωμα από το βασιλικό. Αν τυχόν θέλετε να βάλετε. Ίσα-ίσα 5 λεπτά και όχι παραπάνω. Βάζουμε λίγο ζωμό λαχανικών που έχουμε κάνει από πριν, λίγο αλάτι, πιπεράκι για τη γεύση, όχι τόσο πολύ για την κάψα, γιατί θα βάλουμε για ταμπάσκο ή για την καυτερή πιπεριά μέσα. Θα πάρουμε οι τσελίτσες, την κάπαρη. Θα τις προσθέσουμε. Βγάζουμε τα ζυμαρικά μετά από 4-5 λεπτάκια και προσθέτουμε τα ζυμαρικά κατευθείαν μέσα στη σάλτσα μας. Άρα βάλω λίγο ταμπάσκο. Αραμπιάτα είναι, πρέπει να καίει. Τέλεια, τώρα εδώ σε αυτό το σημείο θα βάλω μέσα το άνηθο ή μαϊντανό ή δυόσμο ή το βασιλικό που μαρινάραμε λίγο τις πένες. Θα βάλουμε και μια κουταλιά γιαουρτάκι, λίγο ακόμα για την μεγάλη το τηγάνι μας. Προσθέτουμε λίγες σταγόνες από λεμόνι. Έτοιμο το ζυμαρικό μας. Θα βάλουμε εδώ και το...